Καλησπέρα Κώστα, καλό μεσημέρι. Στα της, θέλεις να ξεκινήσουμε από την Ναι, Φινλανδία. αν υπάρχει κάτι Το περισσότερο, ναι. περιστατικό, ένα παιδί δυστυχώς κατέληξε, ένα παιδί 12 ετών, τον οποίο πυροβόλησε πιθανότατα συμμαθητής του. Ο δράστης είναι 12χρονος και εκείνος, μπήκε σε ένα σχολείο, άρχισε να πυροβολεί. Τρία παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο, το ένα είπαμε πως κατέληξε και τα άλλα δύο όμως είναι σοβαρά τραυματισμένα. Ναι. Ο 12χρονος έφυγε από το σχολικό συγκρότημα, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα. Βρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο στην κατοχή του. Ακόμα δεν ξέρουν οι φινλανδικές αρχές τα αίτια του περιστατικού. Έχουν καλέσει τους περαστικούς και τους περίοικους να μην περνούν από την περιοχή και να παραμείνουν στα σπίτια τους. Αυτό το σχολείο έχει 800 μαθητές και 90 άτομα προσωπικό και απλά έγινε το περιστατικό αμέσως μετά τις διακοπές που είχαν για το Πάσχα. Επέστρεψαν, δηλαδή το Πάσχα ήταν, των Καθολικών ήταν προχθές την Κυριακή και συνέβη σήμερα το περιστατικό. Ο Πέτερι Όρπο, ο Φινλανδός Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε βαθιά ανησυχητικό βεβαίως το περιστατικό και είπε πως οι σκέψεις του είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους. Μάλιστα.